Γεια σα, καλώ ήρθατε στα κρυπτονέα. Σήμερα 4 Δεκάτου του 2022 και τα κορυφαία κρυπτονέα είναι τα εξή. Και εμεί θα ξεκινήσουμε από τη SEC, η οποία ρίχνει ένα πρόστιμο στην Kim Kardashian αξία 1,26 εκατομμύριων δολαρίων. Και ποιο είναι ο λόγο, ότι η κυρία Kardashian στο Instagram τη προώθησε ένα κρυπτονόμισμα το οποίο ονομάζεται Ethereum Max. Ποιο ξέρει τώρα τι κρυπτονόμισμα είναι αυτό, και πληρώθηκε 250.000 δολάρια, τα οποία ξέχασε να τα δηλώσει στη SEC και γι' αυτό το λόγο η SEC τη έριξε αυτή την ωραιότατη καμπάνα και καλά έκανε. Και θα συνεχίσουμε στι τράπεζε και συγκεκριμένα στην Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών ή αλλιώ BIS, η οποία σε μία έκθεση που έκανε, λέει ότι η συνολική έκθεση των παγκόσμιων τραπεζών έχουν μία έκθεση στα κρυπτονομίσματα αξία 0,01% ή αλλιώ έχουν επενδύσει 9,4 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω στα κρυπτονομίσματα. Και έχω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, η έκθεση θεωρώ ότι είναι ελλειπή γιατί αποκλείεται να έχουν βάλει όλε τι τράπεζε στον κόσμο. Και πόσα νομίσματα έχει κάθε μία τράπεζα και πόσα έχουν επενδύσει. Και δεύτερο, σκεφτείτε πόσο νωρί είμαστε ακόμα στον χώρο των κρυπτονομισμάτων και πόσα λίγα έχουν επενδύσει από τον πλούτο του αυτοί οι κολοσσί. Και σε συνδυασμό, ότι οι τιμέ τη κρυπτοαγορά είναι σε πολύ καλή κατάσταση για αγορά προφανώ, όχι επενδυτική συμβούλη, επενδυτική γνώμη, αγοράστε. Και θα συνεχίσουμε στο New York Digital Invest Group ή αλλιώ NYDIG, το οποίο, όπω καταλάβατε, είναι ένα επενδυτικό group το οποίο έχει μαζέψει 720 εκατομμύρια δολάρια ώστε να τα επενδύσει στο bitcoin. Το πότε θα τα επενδύσει δεν το ξέρουμε ακόμα σύμφωνα με την κατάθεση που έχει κάνει στη SEC. Παρ' όλα αυτά αυτά είναι χρήματα που είναι έτοιμα να μπουν πάνω στο bitcoin και στην κρυπτο αγορά. Και να πω στο σημείο ότι αυτό το επενδυτικό group επενδύει στα κρυπτο, δηλαδή στο bitcoin, από το 2018 και τότε είχε αγοράσει 10.000 bitcoin αξίας 115 εκατομμυρίων δολαρίων εκείνη την περίοδο. Και να συνεχίσουμε στα ανταλλακτήριά μας με την Binance που υπογράφει γράφει μνημόνιο συνεργασία με το Καζακστάν για να καταπολεμήσει το έγκλημα στα κρυπτονομίσματα. Η συνεργασία θα επικεντρωθεί στο να βρίσκουν, να μπλοκάρουν ή να κατάσχουν κρυπτονομίσματα που έχουν αποκτηθεί με παράνομη δραστηριότητα. Εξαιρετικά νέα για την Binance και για το Καζακστάν που εξελίσσεται στα κρυπτο. Και θα μείνουμε στην Binance και θα πάμε να δούμε πόσα Luna Classic έχει κάψει εν τέλει το ανταλλακτήριο. Λοιπόν, το ανταλλακτήριο έχει κάψει 1,8 εκατομμύρια δολάρια σε Luna Classic και τα νομίσματα που έχουν καεί ουσιαστικά είναι 5,6 δισεκατομμύρια. Πάρα πολύ καλά. Νέα, μακάρι να συνεχίσει έτσι. Μπα και δούμε και κάποια άνοδο στην τιμή λόγω τη καύση. Και θα πάμε και στο Καρντάνο και πάμε να δούμε η αναβάθμιση του Vasil Hardfork. Τι αποτελέσματα έχει φέρει σε εμά, σαν χρήστε. Και τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά, διότι αυτή η αναβάθμιση έχει καταφέρει να μειώσει τα τέλη φυσικού αερίου, τα γκάφι ή τα τέλη συναλλαγών κατά 50% και έχει καταφέρει να μειώσει και το χώρο συναλλαγών. Τι είναι ο χώρο συναλλαγών. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι μιλάμε για ένα blockchain και παράγει block. Κάθε block σκεφτείτε το σαν ένα κουτάκι. Και μέσα σε κάθε κουτάκι μπαίνουν συναλλαγέ. Κάθε κουτάκι έχει ένα χώρο. Που αυτό ο χώρο μπορεί να είναι 100 KB. Και κάθε μία συναλλαγή, αν πιάνει χώρο σε αυτό το κουτί 10 KB, κάθε κουτάκι θα πρέπει να έχει μόνο 10 συναλλαγέ. Που συναλλαγέ λέμε τα πάντα. Συναλλαγή μπορεί να είναι να αγοράσει ένα NFT από το Cardano, είναι να μεταφέρει νομίσματα από την Binance στο πορτοφόλι σου και να χρησιμοποιήσει το δεύτερο του Cardano. Όλα είναι συναλλαγέ και πρέπει να επεξεργαστούν. Άρα πιάνουν χώρο σε αυτό το κουτάκι. Και το Cardano κατάφερε να μειώσει σε αυτό το χώρο 10 φορέ. Δηλαδή, από 10 KB που θέλει κάθε συναλλαγή, έχει πέσει στο 1. Με αποτέλεσμα, αυτό το κουτάκι να χωράει πλέον 100 συναλλαγέ και όχι μόνο 10. Όπω καταλαβαίνετε, εξαιρετικά νέα και γι' αυτό το λόγο έχουμε δει και αυτή την έκπτωση στα gas fees που είναι έκπτωση στην τσέπη μα. Και για να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι, από 14,73 KB έχει πέσει στο 1,31 KB κάθε συναλλαγή μέσα στο κουτάκι που είναι το μπλοκ. Και τα τέλη φυσικού αερίου από 1,44 άντα πέσαν στα 0, 0,73. Μέση όρη είναι αυτή προφανώ, δεν είναι απόλυτα νούμερα. Και εξαιρετικά νέα για το Καρντάνο, μακάρι να συνεχίσει έτσι. Και θα πάμε και στην κρυπτοαγορά, η οποία είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από χτε, με όλη την κρυπτοαγορά να έχει δει μία άνοδο 1,37%. Παρ' όλα αυτά, έτσι είναι σήμερα. Αύριο μπορεί να είναι κόκκινη, δεν πειράζει. Και εμεί αναμένουμε τα νέα και σε εξελίξει όπω καταλαβαίνετε. Και αυτά είναι τα κορυφαία νέα για κρυπτο. Σήμερα 4 Δεκάτου 2022, να σα ενημερώσω το περιεχόμενο που ακολουθήσατε. Είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για χρηματικού λόγου και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή, μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ εγγραφείτε στο κανάλι, αφήστε ένα like και ένα σχόλιο, τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν. Στο τέλος του επεισοδίου, να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα.